το πιο πετυχημένο με διαφορά τμήμα του ΠΑΟΚ στη φετινή περίοδο είναι το τμήμα μπάσκετ. Ομολογουμένως. Θα συζητήσουμε γι' αυτό με τον άνθρωπο που... Εγώ έχω τη λέξη, θα την πω στην πορεία, που... γιατί πέρα από την αγάπη του για τον ΠΑΟΚ έβαλε και πολύ τρέλα, θα την πω τώρα, για να αναλάβει ένα καράβι που δεν ξεκολούσε όπως το Evergreen από την διόρυγα του Σουέζ και είχε αρχίσει και να μπάζει νερά από παντού. Λοιπόν, στην παρέα μας και τον ευχαριστούμε πολύ, είναι ο πρόεδρος της ΚΑΕΠΑΟΚ, ο κύριος Θανάσης Χατζόπουλος. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα κύριε Βασιλόπουλε και σε εσάς και στους ακροατές σας και σε εσάς. Πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, χαρούμενοι από τη χθεσινή νίκη μας. Μάλιστα. Δεν έχω πολλά να ρωτήσω και γιατί ο Θανάσης Χατζόπουλος δεν είναι άνθρωπος για λόγια αλλά για πράξεις. Ωστόσο, έτσι κάνοντας έναν απολογισμό από την ημέρα που πήρατε την απόφαση να βρεθείτε να τραβήξετε το καράβι από τη διόρυγα του Σουέζ, γιατί το ίδιο ήταν, μέχρι σήμερα πόσο ικανοποιημένος αισθάνεστε? Κοιτάξτε, βασικά έχουμε πετύχει τους στόχους που είχαμε βάλει, δηλαδή ή τέλος πάντων κοντεύουμε, χρειαζόμαστε μερικές μέρες ακόμα για να τους πετύχουμε εντελώς. Ένα πράγμα που είχαμε βάλει σαν στόχο ήταν να ξεχρεώσουμε ένα κομμάτι των χρεών που αφορούσε σε παίκτες, προπονητές, μάνατζερ, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στο να επιτευχθεί. Πλέον παραμένουν πολύ λίγες υποθέσεις για να κλείσει μαζί με τον ΠΑΤ. Λοιπόν, οπότε σε, ξέρω εγώ, πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε και εκεί πέρα νέα. Και ο δεύτερος στόχος ήταν να μπορέσουμε να μπούμε στα play-off. Λοιπόν, και αυτός φαίνεται ότι τον έχουμε πετύχει. Και τώρα παιχνίδι με παιχνίδι θα κοιτάξουμε τι παραπάνω μπορούμε να πάρουμε. Δηλαδή, η στόχη ήταν μια συνάρτηση της οικονομικής εξυγίανσης και της αγωνιστικής διάκρισης με τις μικρές δυνατότητες ενός συμβουλίου που, όπως είπε ο άμεσος, ο στενός συνεργάτης ο κύριος Τηλιράκης πριν από λίγες μέρες σε μια συνέντευξή του στη Φόρτσα, ενός συμβουλίου που πληρώνει τέσσερις ομάδες. Ναι, εντάξει, όλες αυτές οι υποθέσεις καταλαβαίνετε, για να ξεχρεωθούν μιλάμε για πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Συνολικά μαζί με τον ΠΑΤ πρέπει να είναι κάπου στο 1% τώρα, κάπου εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα κοντεύει να κλείσει. Καταλαβαίνετε, όταν έχουμε μπάτζετ, τέλος πάντων, αντί δεν είναι 4 ομάδες, είναι 3. Παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε ένα μπάτζετ φέτος της τάξης των 400.000, είναι 3 ομάδες σίγουρα. Όχι, είναι μία η ομάδα που πληρώνει το μπάτζετ και άλλες 3. Άρα σωστά είπε και ο Σιλάκης, 4. Ναι, 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 ναι. Είναι 4, εντάξει. Δεν πάμε να φύγουμε 4 και. Αν βάλετε και τη φετινή μέσα. Ναι, τη φετινή. Καλά, και τη φετινή πρέπει να πληρωθεί. Δεν την βάζετε. Την πληρώνει άλλο τη φετινή. Ξεχωρίζω να ξέρετε ένα πράγμα. Τα παλιά χρέη από τα τρέχοντα. Πάντα. Και τα παλιά και τα τρέχοντα όμως δική... εσάς βαραίνουν σήμερα. Τα τρέχοντα φέτος είναι δική μου υπόθεση. Στα παλιά μην ξεχνάτε, να μην ξεχνάμε τη σημαντική βοήθεια των συνοπαδών μου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίοι μέχρι την Παρασκευή ελπίζω ότι θα έχουμε κλείσει τις 500.000, πράγμα που δεν πίστευε κανείς. Είναι ασύλληπτο και τα χρόνια που διανύουμε αυτή την προσπάθεια. Είναι ασύλληπτο. Λοιπόν, και όταν μιλάμε για μια χρονιά με κορονοϊό, όταν μιλάμε μια χρονιά που ο Κοσμάκης μπορεί να μην έχει, που λέω, λόγο σε δουλειά, να μην ή να είναι σε, πώς το λέω, σε αναστολή. Λοιπόν, κι όμως αυτό που έλεγα στην αρχή βγήκε αληθινός. Ο λαός του ΠΑΟΚ δεν αφήνει την ομάδα του με τίποτα. Λοιπόν, και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Χωρίς αυτή τη βοήθεια δεν θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και να έχουμε εξαλείψει αυτά τα νούμερα. Κακά τα ψέματα, μην λέμε χαζά. Λοιπόν, με τη βοήθεια των συνοπαδών μου έγιναν. Υπάρχει, ναι, άμα θέλετε να μου πείτε, μια καλή διαχείριση οπωσδήποτε, αλλά μην ξεχνάμε αυτόν τον κόσμο ο οποίος βοήθησε στην αύξηση. Δεν τα κάναμε όλα μόνοι μας. 500.000 ευρώ είναι ένα ποσό ασύλληπτο για την εποχή.
Σε μια άλλη εποχή θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ μικρό ποσό, αλλά για την εποχή είναι ασύλληπτο. Και μην ξεχνάμε και την σημαντική βοήθεια που έχει υποσχεθεί η οικογένεια Σαββίδη, το να διπλασιάσει αυτό το ποσό, το οποίο είναι κοντά και αυτό στο να μόλις κλείσει η αύξηση, δηλαδή, και δούμε πόσο είναι ακριβώς το ποσό που έχουμε μαζέψει, το ακριβές ποσό δηλαδή, θα κάνουμε μια επαφή και με την πλευρά τους να δούμε για το πώς θα γίνει αυτός ο διπλασιασμός. Λοιπόν, εκείνο το κομμάτι θα πάει σε χρέη προς προμηθευτές, να μπορέσουμε να ξεχρεώσουμε κάποια σημαντικά πράγματα που έχουμε και εκεί. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, κύριε Χατζόπουλε, είναι ότι τα χρήματα που έχει βάλει ο κόσμος και τα βάλει και τις επόμενες μέρες θα πάνε αποκλειστικά στα χρέη, δηλαδή δεν θα χρησιμοποιήσετε ούτε ευρώ για να πληρώσετε ένα παίκτη που παίζει τώρα, δηλαδή να καλύψετε κάποια τρύπα. Έχει αυτό τη σημασία του, δηλαδή να ξέρει ο φίλος του ΠΑΟΚ που έχει βάλει από 10 ευρώ μέχρι 1000, μέχρι 500, 200, 100, ότι πραγματικά βοηθάει την ομάδα για να επεμπλακεί επιτέλους μετά από πολλά χρόνια από τα χρέη του παρελθόντος. Όχι, είπαμε θα ξεχρεώσουμε την ομάδα και θα ξεχρεώσει η ομάδα. Τέλος, δεν μπορεί να σέρνεται άλλο το μπάσκετ του ΠΑΟΚ και να μιλάμε όλο για χρέη. Πρέπει κάποια στιγμή να ξεχρεώσουμε και να δούμε το μέλλον. Και δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να σέρνεται συνέχεια και να ταλαιπωρείται αυτή η ομάδα, να μην μπορεί να συμμετάσχει στην Ευρώπη λόγω οικονομικών υποχρεώσεων και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και να μην μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Θα ξεχρεώσει, θα κάνουμε 1, 2, 3 χρόνια υπομονή να ξεχρεώσει η ομάδα και να μπορέσουμε μετά να χτίσουμε κάτι καλύτερο. Η επιτυχία του ποσού, να θυμίσω ότι μέχρι την Παρασκευή μπορεί όποιος θέλει να συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με στοιχεία που είναι αναρτημένα στο site της ΚΑΕ. Η επιτυχία αυτή, θεωρώ εγώ προσωπικά, ότι βασίστηκε σε μία και μόνο λέξη. Στη λέξη εμπιστοσύνη που έχουν όλοι όσοι συμμετέχουν και όσοι θα το αποπειραθούν τις επόμενες ημέρες στο δικό σας πρόσωπο και στο πρόσωπο των συνεργατών σας. Δεν το λέω ως κολακία, το λέω ως ευθύνη που θεωρώ ότι αισθάνεστε στους ώμους σας απέναντι σε αυτούς τους συνοπαδούς σας, όπως τους χαρακτηρίσατε. Ναι, σίγουρα. Η ευθύνη υπάρχει γιατί έχω δώσει το λόγο μου, έχω δώσει την υπόσχεσή μου και πρέπει να το τηρήσω αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο κόσμος να ακούει συνέχεια χρέη, χρέη, χρέη. Είδε φέτος την προσπάθεια, είδε ότι ξεκινήσαμε με τις δικές μας δυνάμεις να μπορέσουμε να αρχίσουμε να παλεύουμε το θηρίο αυτό. Το λέω καμιά φορά, είναι σαν 2-3 βουνά τα χρέη, δηλαδή στις διαφορετικές πλευρές που χρωστάμε. Φέτος να μπορέσουμε να ανέβουμε το ένα βουνό. Του χρόνου να ξεκινήσουμε να ανέβουμε το δεύτερο βουνό. Λοιπόν, σιγά σιγά να τα φάμε, να τα κατακτήσουμε τα βουνά και να μπορέσει να ξεχρεώσει αυτή η ομάδα. Όπως είπε χθες και ο μεγάλος πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κ. Νίκος Βεζιτζής, οι ομάδες σιγά σιγά χτίζονται. Εμείς πήραμε μια ομάδα με χρέη, θα κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα να την ξεχρεώσουμε και από εκεί και πέρα, βήμα-βήμα, να μπορέσουμε να χτίσουμε κάτι καλύτερο και να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πρωταγωνιστεί. Πολύ ανηφόρα ακούω, καμιά κατηφόρα θα δούμε ή... Όχι, μόνο ανηφόρα είναι, δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα, από την αρχή το ήξερα ότι είναι δύσκολα, αλλά δεν, το έχω ξαναπεί, δεν κολώνω στα δύσκολα. Σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε να ξεχρεώσουμε την ομάδα, θα εξαρτηθεί από τη στήριξη, φέτος υπήρχε στήριξη από τους συνοπαδούς μας, λοιπόν μπόρεσαν οι άνθρωποι μαζεύτηκε αυτό το ποσό, μπορέσαμε, ξεχρεώσαμε και θα ξεχρεώσουμε, θα κλείσουμε εντελώς τα χρέη προς τους παλιούς. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας εφορία, έχουμε μπροστά μας ΙΚΑ, έχουμε μπροστά μας προμηθευτές. Τα βάζω εγώ σαν διαφορετικά βουνά, να το πω έτσι, που πρέπει να σκαρφαλώσουμε και να τα κατακτήσουμε. Μες. Πέστε το όπως θέλετε, δεν παίζει ρόλο. Λοιπόν, το ένα το τελειώνουμε. Τελειώνουμε, φτάνουμε στην κορυφή του. Τώρα το θέμα είναι από στα επόμενα να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το σκαρφάλωμα και εκεί. Και να αρχίσουμε να ξεχρεώνουμε και εκεί. Εσείς τα λεφτά τα δώσετε σε ορειβατικά παπούτσια, τόσο σκαρφάλωμα. Κάθε μέρα βουνό. Είναι τρόπος του λέγεται. Πλάκα κάνω, εννοείται. Να ρωτήσω, κύριε. Αλλά έχουμε και ορειβατικά, άμα χρειαστεί. Φαντάζομαι, κύριε Χατζόπουλο, ότι ένα όραμα πλέον, γιατί εντάξει, okay, υπάρχει
η ανηφόρα, αλλά ένα όραμα είναι να τελειώσει αυτή η κατάσταση που μας έχει τρελάνει και είναι πανδημία, και να δείτε ένα παλατάκι να φλέγεται με sold out, ας πούμε, μια κατάσταση η οποία έχει λείψει και από την ομάδα και από τον κόσμο και από εσάς. Κοιτάξτε, αυτό το χρειάζεται και η ομάδα, γιατί είναι, μην ξεχνάτε, και ένα βασικό έσοδο της ομάδας. Λοιπόν, είναι τα εισιτήρια, καθαρά φέτος μας έλειψε πάρα πολύ αυτό το έσοδο. Το καταλαβαίνετε, είναι, για τον ΠΑΟΚ είναι καταστροφή. Λοιπόν, γι' αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολη αυτή η χρονιά. Ελπίζω του χρόνου και με τους εμβολιασμούς που γίνονται να μπορέσουν να ανοίξουν τα γήπεδα και να έχουμε κοντά τον κόσμο μας, γιατί πραγματικά το χρειαζόμαστε. Δεν είναι μόνο... Είναι η ατμόσφαιρα, να δεις το γήπεδο, να χοροπηδάνει, δηλαδή είναι να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα πάλι. Λοιπόν, και είναι και το έσοδο που χρειάζεται η εταιρεία για να επιβιώσει. Αντιλαμβάνομαι πάντως, κύριε Χατζόπουλο, ότι δεν μπαίνετε στον πειρασμό, μιας και ήρθαν χρήματα σημαντικά στα ταμεία ή θα έρθουν και από το στοίχημα. Δεν ξέρω αν έχετε πλήρη εικόνα πόσα χρήματα περιμένετε του χρόνου από τη διαδικασία αυτή και τα έσοδα από το στοίχημα. Δεν μπαίνετε προσωπικά, ούτε συνεργάτη σας, μια διαδικασία. Μήπως να απλώσουμε λίγο το πάπλωμα παραπάνω, να πάρουμε ένα καλύτερο Αμερικανό του χρόνου, λίγο να κάνουμε μια υπέρεβαση στα συμβόλαια. Το είπατε άλλωστε και πρόσφατα, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα, ότι παιδιά και του χρόνου εξυγίανση θα έχουμε. Έτσι δεν είναι? Ναι, και θα έχουμε εξυγίανση, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο για τις ρυθμίσεις να πληρώνουμε δόσεις, θα έχουμε του χρόνου, μπορεί να χρειαστούμε και 450 χιλιάρικα. Τι Αμερικάνο να πάρω, να αρχίσουμε πάλι τα ίδια, πάλι τα ανοίγματα, δηλαδή να κάνουμε πράγματα, να πάμε πιο καλά, γιατί τι, να βγούμε, ξέρω εγώ, τρίτη. Πρέπει να ξεχρεώσουμε. Δεν υπάρχει λογική για να, να σας βοηθήσω. Καμία λογική. Καμία λογική. Καμία. Ο ΠΑΟΚ για να ξεχρεώσουμε, τέλος. Για να φτάσει πιο ψηλά, δεν θα πρέπει να έχει κανένα βάρος από το παρελθόν. Και δυστυχώς κληρονομήσατε πολλά βάρη από το παρελθόν. Πάρα πολλά. Δεν πειράζει. Σιγά σιγά θα τα λύσουμε. Το ξέρω. Λοιπόν, απλώς όλες αυτές οι βοήθειες, πώς το λένε, η ενίσχυση αυτή που θα έρθει από το κράτος, από το στίχημα και τα λοιπά, να πάει προς τα χρέη. Να μπορέσουμε να ξεπληρώσουμε κομμάτια του χρέους. Θα είναι το περισσότερο κομμάτι, θα είναι ένα μέρος του χρέους. Θα το δούμε. Πάντως ο κ. Καλατσόπουλος είπε... ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο εντελώς 100% ακριβώς τα ποσά. Έκανε λόγο... να μην πέφτει ο κόσμος, επειδή ακούω διάφορα που λένε αυτές τις μέρες. Ναι, ναι, ναι. Η οικία αναφέρεται σε ποσά έως. Δεν είναι στάνταρ αυτά τα ποσά που ακούγονται και λέγονται. Οπότε πολλοί λένε, γιατί είδα κάτι πάλι αυτό το μπακαλίστικο που το λέω εγώ, έλα ρε, θα πάρουμε 500 χιλιάρικα από εκεί, 300 από εκεί, 200 από εκεί, δεν ξέρω πόσο από εκεί. Καλά κάνετε και το διευθυνίζετε. Φρέμουν τα λεφτά από τα μπατζάκια μας, ρε παιδιά. Ναι. Είδαμε και φέτος πόσα παιδιά. Λοιπόν, μην τρελαθούμε. Έτσι, καλά κάνετε και το διευθυνίζετε. Αναφέρονται σε ποσά έως, γιατί είναι, πώς το λένε, είναι φορολογία του στοιχήματος. Τι τζίρι θα γίνουν, τι κέρδη θα υπάρχουν και ούτω καθεξής. Δεν τα ξέρουμε αυτά ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, για μένα αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο να μπορέσουμε να ξοφλήσουμε παλιότερες ρυθμίσεις, τέλος πάντων, της φορείας. Να μπορέσουμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να σβήνουμε και εκεί κομμάτια του χρέους. Να κλείσουμε λίγο και με το αγωνιστικό, πρόεδρε. Ναι. Και εγώ και ο Κώστας αγαπάμε τον μπάσκετ. Τέτοιο κλίμα... Κωστέρκος πιο πολύ. Εγώ πιο πολύ, είναι αλήθεια. Αλήθεια. Εντάξει. Τέτοιο κλίμα δεν έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή ακόμα και χθες που πραγματικά μακάρι να υπήρχε κόσμος για να είναι σε αυτή τη μικρή εκδήλωση κατά 30 χρόνια τη Γενέβη. Παρένθεση συγχαρητήρια στους ανθρώπους που τρέξανε το θέμα με τις επαιδιακές φανέλες. Πραγματικά είναι ασύλληπτες. Εντάξει, δηλαδή εγώ ένιωσα ότι όντως κρατάω στα χέρια μου μια φανέλα που φορούσε ο Πρέλεβιτς το 1991. Πραγματικά θέλω να το κάνω και δημόσια, ότι δεν ξέρω αν είχατε λόγο στην διαδικασία αυτή για τις ηλεκτρικές φανέλες, αλλά όντως η δουλειά είναι ασύλληπτη και όσοι μας ακούνε να προλάβουν, γιατί είναι και λίγα κομμάτια. Αλλά και χθες είδαμε πραγματικά μια παρέα μέσα στο παρκέ που δεν βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Σε κάθε καλάθι, σε κάθε κόψιμο, σε κάθε time out, σε κάθε ακόμα και άσχημη στιγμή. Και με εσάς μέσα. Κοιτάξτε,
ο βασικός στόχος μας από την αρχή της χρονιάς ήταν το σλόγγαν των τριών σωματοφυλάκων που μου άρεσε πάρα πολύ, ένας για όλους και όλοι για ένα. Λοιπόν, είχαμε μιλήσει στην αρχή της χρονιάς να πάμε να γίνουμε μια οικογένεια. Παίζει ρόλο τρομερό το ότι έχουμε καταπληκτικά παιδιά φέτος στην ομάδα, δηλαδή οι χαρακτήρες είναι ασύλληπτοι. Είναι ένας και ένας τα παιδιά που είναι στην ομάδα. Και αυτό το κομμάτι έχει δημιουργήσει έτσι μια ομάδα, οικογένεια, μια ομάδα μεταξύ φίλων, να το πω. Και έχουμε πραγματικά, περνάμε ωραία, είμαστε κάθε μέρα μαζί και στις προπονήσεις, στο γήπεδο, αλλά και στους αγώνες. Δεν κοιτάμε ο ένας τον άλλον και στρίβουμε να φύγουμε. Ίσα ίσα είμαστε χαρούμενοι που είμαστε όλοι παρέα. Και πειραζόμαστε, κάνουμε πλάκες, γελάμε και περνάμε ωραία, το ευχαριστούμαστε. Και μεταξύ μας έχει στον συζυγωτό... Για μένα ευλογία. Ναι. Ναι, ναι. Έχει σημασία ότι ο παίκτης είναι πληρωμένος, κύριε Χατζόπουλο. Δηλαδή, όσο καλός χαρακτήρας και να είναι, αν ήταν 4 μήνες απλήρωτος, δεν θα είχε και πολύ διάθεση για χαβαλέ. Μεταξύ μας τώρα, νομίζω. Είναι κομβικό όλο, και αυτό. Γιατί και για να έρθουν, κάποιοι, σίγουρα θέλανε και τις εγγυήσεις, να το πω, ότι γιατί ξέρανε τι εστί ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ ήταν αφαιρέγγιος, δεν πλήρωνε, δεν έκανε. Και για να έρθουν είχαν θέλανε προσωπικές δεσμεύσεις και προσωπικές εγγυήσεις, να το πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, τη δουλειά τους κάνουνε και πρέπει να πληρώνονται. Δηλαδή αυτό το έλα μωρέ, εντάξει, σας περιμένει 2-3 μήνες, για πάμε εμείς στις δικές μας τις ζωές, στη δικιά μας τη δουλειά. Άμα μας αφήσει ο εργοδότης μας απλήρωτο, τι θα λέγαμε? Έλα μωρέ, δεν πειράζει. Όχι, και αυτοί έχουν πίσω στην πατρίδα τους σπίτια, υποχρεώσεις. Άλλος έχει δάνεια, έχουν οικογένειες, τρέφουν οικογένειες, χρειάζονται τα χρήματα που δουλεύουν. Γι' αυτό ξενιτεύονται και έρχονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά για να παίξουν μπάσκετ, για να βγάλουν τα προστοζήν τους. Λοιπόν, κλείνω με αυτό. Ευλογία, κύριε Χατζόπουλε, είναι ότι είστε ο οπαδός του ΠΑΟΚ και ευλογία είναι το γεγονός ότι και εσείς και οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, οι συμπαραστάτες, οι συνεργάτες σας, πήρατε την απόφαση αυτή, την τρελή απόφαση να αναλάβετε αυτό που λέγεται ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Γιατί κάποιος με λογική και χωρίς συνέστημα δεν θα έπαιρνε ποτέ μια τέτοια απόφαση. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Να σας πω ότι σκέφτομαι πάρα πολύ λογικά. Τη λογική τη χρησιμοποιώ συνέχεια. Η απόφαση ήταν συναισθηματική μεν, αλλά λογικά σκεπτόμενος. Βλέπετε ότι βγαίνουν τα νούμερα. Επιχειρηματικά σκεπτόμενος. Σιγά σιγά προχωράμε και συναισθηματικά, αλλά πάντα πρέπει να βάζεις και τη λογική. Το ξέρω. Λοιπόν, γιατί άμα ήταν βάζαμε μόνο το συνέστημα, θα λέγαμε, δεν γίνεται. Μόνο συνέστημα. Πάμε να παίξουμε και Ευρώπη, πάμε να κάνουμε και αυτό, πάμε να φέρουμε και τους τάδε παίχτες και να τα κάναμε μουσκεμα. Λοιπόν, και συνέστημα και λογική μαζί. Συνέστημα, καλώς λογική, αλλά το συνέστημα πολύ οδήγησε τον Χατζόπουλο να βάλει τα ωραία του λεφτά σε αυτό που λέγεται ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό εννοώ. Σίγουρα. Αλλά η λειτουργία της εταιρείας πρέπει να γίνεται με λογική. Συμφωνώ. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε, κύριε Χατζόπουλε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό κουράγιο, να είστε καλά. Αυτά από τον πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τον Θανάση Χατζόπουλο.